μαζί και συμφωνείτε κιόλας σε όλα. Αυτό, σε όλα και σε αυτό το οποίο πραγματικά τάραξε τα νερά με την καλή έννοια όμως. Με την καλή έννοια γιατί πλέον είναι θέμα υγείας. Πήρατε λοιπόν μία απόφαση. Μία απόφαση η οποία μπορεί να σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και να με μονωμένες αντιδράσεις να είδαμε. Έπρεπε όμως να γίνει σεβασμιότατη. Λέει τρικάκια. Ναι. Το τρικ σημαίνει ψεύτικη έτσι. Κατάσταση. Λοιπόν, ψεύτικη κατάσταση αντιμετωπίζουμε πολλές φορές στη ζωή μας, γιατί έχουμε μακρά διακονία στην Εκκλησία. Εγώ σημειώσατε ότι ήμουν 14 ετών κλητήρα στα γραφεία της Μητροπόλεως στη σκηνή, στο Σολομό. Και επομένως έχω συνηθίσει από τέτοιες ιστορίες, πάρα πολλές και εκκλησιαστικές κτλ. Έζησα στο Σινά. Αυτό σημαίνει ότι είχα γαλουχηθεί μέσα στις δυσκολίες του Σινά, μες στην έρημο, 400 χιλιόμετρα από το Κάιρο. Και όλα αυτά ήταν πανεπιστημιακές εμπειρίες μέσα στην έρημο. Δεν φοβήθηκα ποτέ τίποτα και δεν σκιάχτηκα ζακιθινά που λέμε. Ναι. Και επομένως και τώρα βλέπετε ότι είναι λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Το γεγονός είναι βέβαια και θα αναρωτηθείτε γιατί οι πολλοί δεν μιλούν. Συνήθως η πλειοψηφία φαίνεται στην ώρα που χρειάζεσαι. Δεν είναι τώρα ανάγκη. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς μπας και συνέλθουν. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Να συνέλθουν, να βάλουν δηλαδή μυαλό και να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατόν καθημερινώς να έχουμε εκατόμβες θυμάτων, να πεθαίνουν άνθρωποι και να γεμίζουν τα νοσοκομεία και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε. Δεν λυπούνται τους ανθρώπους που πεθαίνουν. Δεν λυπούνται τον εαυτό τους. Που και αυτό είναι αμαρτία. Γιατί λέει ότι όποιος φθείρει τον εαυτό του, θα ρίει αυτόν ο Θεός. Όπως απαγορεύεται από τους κανόνες της Εκκλησίας η αυτοκτονία, και παλιότερα δεν διαβαζόταν ο αυτόχειρας, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί είναι αυτόχειρες ουσιαστικά. Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι με λίγο μυαλό να πάρουμε θέσεις, μήπως και τους συνετίσουμε. Μάλιστα. Θα έπρεπε, σεβασμιότατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει και μία συνεννόηση και με την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο να ισχύει μόνο σε άλλους χώρους και να μην ισχύει στο θέμα της Εκκλησίας, όπως είναι νοσοκομεία, το έχετε πει γι' αυτό σωστό. Μα και για τις Εκκλησίες έχουν ληφθεί τώρα μέτρα, βλέπετε. Ότι θα πρέπει να έχουν οι παπάδες, πώς το λέμε, αυτά τα... Ραπιτές. Ναι, δύο φορές την εβδομάδα και ο λαός να πηγαίνει. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει ένα οριστικό μέτρο και να ξέρει ότι δεν πρόκειται να ζημιώσει από αυτό το μέτρο. Θα εκτιμηθεί περισσότερο από το λαό. Μία και μοναδική μονοκονδυλιά, άπαντες οι μισθοδοτούμενοι από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να είναι υποχρεωτικό. Διότι από εκεί και πέρα δεν μπορεί ένας παπάς να είναι ασίδωτος επειδή στηρίζεται ότι δεν μπορεί να του στηρίξουμε το μισθό και να κάνει προπαγάνδα. Δεν είναι προπαγάνδα εναντίον του κράτους ή της κυβερνήσεως ή της εκκλησίας. Είναι προπαγάνδα που βλάπτει την ανθρωπότητα, βλάπτει τους ανθρώπους του. Υπάρχουν παπάδες που ολόκληρη η οικογένειά τους ενώσισε. Προημερών που είχαμε τη σύναξη αυτών των ανεβολιάστων, είπα σε έναν παπά και δεν μου μίλησε καθόλου να μου απαντήσει ότι πριν από μερικές μέρες πέθανε ένας ο πεθερός του. Του λέω, δεν αισθάνεσαι τύψεις που δεν τον άφησες να κάνει το εμβόλιο? Δεν μου απήντησε, όπως δεν μίλησε κανένας από τους 12 που τους είπαμε ότι ή θα εμβολιαστούν ή θα λάβουμε μέτρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχει η ρίση που λέει «πάσαλος, πασάλο κρούεται». Και η άλλη, η λαϊκή που λέει «αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα». Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ομελέτα ακόμα και με τα φλούτζια του αυγού. Και όποιον αρέσει, όποιος δεν αρέσει να μην φάει.
Καταλάβατε. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ κανέναν, μόνο το Θεό. Έχουμε τον Άγιο στο πλευρό μας και όποιος δεν ακούει τον Επίσκοπο θέτει τον εαυτό του εκτός εκκλησίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα τα τρικάκια και τα διάφορα θα απαντήσω. Όπως είπε ο Πατριάρχης, σκασίλα μας.